Γιουρντάνοβιτς μπροστά. Ανέβει ο Κατσουράνης για βοήθεια. Το γέμισμα ωραίο, γκολ από το Φετβατζίδη. Απλό γκολ στο 8ο λεπτό που ηρεμεί τα πράγματα και μας δίνει πολύ γρήγορα το προβάδισμα σε μια πάρα πολύ καλή επίθεση. Τρεις πάσες, άνοιξε η άμυνα, ήρθε ο Φετβατζίδης, Ελλάδα-Μάλτα 1-0. Και ο Σάντος ήρεμας και ικανοποιημένος. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Σπυρόπουλου από την άμυνα. Όταν έχει φτάσει η φάση Ινωνίνης, ανεβαίνει ο Κατσουράνης, του βγάζει ωραία την Παλωνίνης, έρχεται μόνο στο πέναλτι ο Φετβατζίδης, γιατί έχει πάρει παίχτη μαζί του. Εδώ και πάλι μπάλα. Καραγκούνης ωραία, η κεφαλιά 2-0, εδώ μετράει. Εδώ είμαστε στο 2-0 με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Δεμπούτο και γκολ για τον μικρό. 2-0 για την ελληνική ομάδα. Ένα λεπτό μετά τον γκολ του Σαλπικίδη που δεν το μέτρησε, επαναλαμβάνω, σωστά ο Πολωνός διαιτητής. Ωραίο φάουλ του Καραγκούνη. Ο Παπαδόπουλος πήρε πολύ καλή τοποθέτηση μες στην άμυνα των Μαλτέζων και κάνει το 2-0. Πάμε λίγο στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Ασφαλώς και υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στον πάγκο, όχι μόνο για την εθνική βαλδιομηδία, γιατί σκόραρε ένας παίκτης που κάνει τεμπούτο, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έρχεται τώρα εδώ μπροστά στον πάγκο, αγκαλιάζει τον Μάκη Κερμανίδη, τον φροντιστή της εθνικής ομάδας. Και φυσικά όλοι στον πάγκο δίνουν συγχαρητήρια για αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση από την εθνική ομάδα. Αυτό θέλαμε, δύο γκολ. Δείξω ότι υπάρχουν και αυτοί επιθετικά. Εδώ η μπάλα τους κάνει τα χατήρια, υπάρχει κίνδυνος εδώ και το 2-1 γίνεται. Και αυτή τη φορά μετράει τον γκολ τους από το mid-shoot. Ωραία ο Νίνης, Σαλπικίδης τώρα. Αλλά για να γυρίσει την μπάλα δεν υπάρχει κανείς εκεί. Διώχνουν την μπάλα, να το γκολ για τον Φετβατζίδης, 3-1. Ο Φετβατζίδης κάνει το 3-1 και τελειώνει και το παιχνίδι και ηρεμεί και η κατάσταση πάλι, γιατί είχε αρχίσει μια έντονη γκρίνια στην εξέδρα. Τρεις πάσες πάλι για να φτάσεις και να κόψεις την άμυνά τους στα δύο. Μπάλα πήγε από τον Νίνη στο Σαλπικίδη. Πήγε να γυρίσει, κανείς δεν υπήρχε εκεί. Βοηθάει ότι ο Χοκ χάνει μια εύκολη μπάλα.